Τι ξεκινάει σήμερα? Το vlog μας! Καλημερούδια, τι κάνετε, πως είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Επίσημα ξεκινάει το vlog μας του 2021 και ελπίζω να πάει καλά, να κάνουμε όλες τις ημέρες να είμαστε καλά τέλος πάντων και να μπορέσουμε να γυρίσουμε βίντεο. Ναι αγάπη μου, να μπορέσουμε να γυρίσουμε βίντεο όλες τις ημέρες. Λοιπόν, εγώ και ο Αλέξανδρος έχουμε ντυθεί, έχουμε βάλει τα ζεστά μας, γιατί έχει έτσι λίγο αέρα και λίγο ψύχρα θα έλεγα σήμερα, όχι τίποτα τρελό, αλλά έχει έτσι αρκετό αέρα. Να φύγουμε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε κάποια πράγματα που θέλω να σας δείξω, ελπίζω να τα προλάβω, γιατί είναι έτσι χριστουγεννιάτικα για τη Βασιλόπιτα και για διάφορα άλλα γλυκάκια που θέλουμε να φτιάξουμε. Θα έχουμε και παρέα, πέρα από τον Αλέξανδρο, θα έρθει και η μαμά μου και η αδερφή μου, να πάμε μαζί να κάνουμε τα ψώνια μας. Και τα πλάνα που είδατε πριν είναι η μαμά Μαρινέλη στην προσπάθειά της να ξυπνήσει το παιδί της, όπου η ώρα είχε πάει 10.30 και ακόμα δεν. Δεν ξέρω τι υπάρχει τις τελευταίες μέρες, παιδιά, το παιδί και κοιμάται πάρα πολλές ώρες. Και επειδή θέλω να φύγω να πάω νωρίς στο σούπερ μάρκετ, να μην περάσει ώρα, θέλω να γυρίσω και να μαγειρέψω, έπρεπε να το ξυπνήσω και του έβαλα χριστουγεννιάτικη μουσική, παρόλο που είχα βάλει τέρμα. Ο Αλέξανδρος καθότανε, χειροκρότηκε στον ύπνο, το έκανε μπαλαμάκια. Και μετά πήγα το ηχείο ακριβώς έξω από την πόρτα του και άρχισε λίγο έτσι να του χορεύω, να του μιλάω. Και έτσι σιγά σιγά ξύπνησε. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω. Εγώ φοράω ένα απλό τζινάκι και αυτό το πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι που το έχω αγαπήσει. Σας το έχω δείξει στο Instagram, είναι από About You. Φοράω και την ωραία μου τη στέκα που μου πήρε η φίλη μου η Τζούντι και νομίζω ότι θα βαρεθείτε να τη βλέπετε σε αυτό το vlog μας, γιατί πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου. Έχω δύο αγαπημένες στέκες. Περιμένω άλλη μία που θα σας πω όταν θα έρθει άλλη. Μια πάρα πολύ υπέροχη ιστορία για αυτή τη στέκα. Τέλος πάντων, θα σας τα πω. Έτοιμος? Είσαι έτοιμος, μπορούμε να φύγουμε? Έτοιμος? Κυρία Μικρούλη. Ναι, πάμε. Λοιπόν, με την αδερφή μου εδώ σε αυτό το πάρκινγκ που λίγη, τι κάνει έτσι, πριν πόσο χρόνια? Πριν 8 χρόνια, επειδή παντρευόταν κάπου εδώ κοντά, ήταν το σημείο συνάντησης με όλους τους συγγενείς για να πάμε όλοι μαζί στο χώρο που θα παντρευόταν, να κορνάρουμε κλπ. Φτάνουμε στο πάρκινγκ, κατεβαίνουμε όλοι και αρχίζουμε να χορεύουμε υπηρώτικα στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ. Αυτά. Τι τα θες? Αυτά μας τώρα.
Λοιπόν, μόλις επέστρεψα από Lidl, όπου έχω κάνει την εξής βλακεία. Πήγα για να πάρω κάτι συγκεκριμένο, πήγα να πάρω κάποια πράγματα για να στολίσω τα γλυκά μας, την βασιλόπιτά μας και όλα αυτά που θα φτιάξουμε μέσα στο μήνα. Και αυτά τα γλυκάκια που ήθελα βγαίνουν την Πέμπτη, προφανώς. Και εγώ εδώ το φυλάδιο και λέω εντάξει, θα βγήκανε χθες και πήγα. Κυρία, η δικιά σας. Να σας δείξω τι πήρα. Πήρα αυτό το τέλειο κέικ που είναι το πιο ωραίο κέικ. Σας το έχω ξαναπεί, είναι το πιο ωραίο κέικ που υπάρχει. Το διπλό είναι το πιο ωραίο, αλλά δεν βρήκα. Και πήρα αυτό και αυτό είναι καλό. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις βαφλίτσες. Γιατί έτσι κάνα βράδυ που μας πιάνει λιγούρα με τον κανάκι και βλέπουμε καμιά ταινία, βάζουμε βαφλίτσες με μέρεντα και μπισκότο και τρώμε, τις ζεσταίνουμε στο στιέρα. Πήρα για να διακοσμήσω αυτά εδώ τα σοκολατάκια, την βασιλόπιτά μου και όλα αυτά. Ευτυχώς βρήκα ένα σπιτάκι, όπως και πέρσι, να το φτιάξουμε μαζί με τον Αλέξανδρο φέτος. Πήρα κάτι κοπανάκια τώρα για να φτιάξω έτσι μια μακαρονάδα με σάλτσα. Πήρα αυτές τις τέλειες τις σαλάτες με τόνο και κοινόα. Είναι υπερτέλειες. Έτσι κάποια βράδια δεν έχω κάτι μαγειρέψει, είναι ιδανικό. Πήρα εδώ πέρα και κάτι φετούλες προσούτο. Τώρα που θα μαγειρεύω να τσιμπάω λίγο, το είδα και το ζήλεψα. Και από στάμου κάτι κρέμες ριζόγαλα και τσίκλες. Αυτά πήρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω... Όχι, έτσι. Έχω βγάλει κάτι καλύματα έξω. Να στεγνώσουνε. Και τρελάθηκα τώρα. Νόμιζα ότι ψυχαλίζει, αλλά όχι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το προσούτο που σας έδειξε είναι πεντανόστιμο. Και επίσης, ρε παιδιά, κάθε φορά που πάω Lidl, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτό το διάδρομο που έχει τα λαντικά και τα τυριά, θέλω να αρχίσω να τα κάνω έτσι παπαπαπαπα και να τα ρίχνω μέσα στο καρότσι μου. Θέλω να τα πάρω όλα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, να ξέρετε, τώρα για τα Χριστούγεννα. Αν θέλετε έτσι να φτιάξετε κανένα πλατό με τυριά και αλαντικά, να πάτε να πάρετε, έχει πάρα πολλά είδη. Πάρα πολύ γευστικά. Ό,τι και αν έχω πάρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γενικότερα έτσι με το Lidl το έχω σαν έθιμο, να σας το πω έτσι. Κάθε Χριστούγεννα να πηγαίνω και να παίρνω διάφορα καλούδια, μπισκοτάκια, αυτά. Φέρνουν έτσι όμορφα και ωραία και ιδιαίτερα πράγματα τα οποία μπορείς να στολίσεις. Σας ζητώ συγγνώμη. Σύση μου. Θέλω λίγο να σας δείξω εδώ τη γωνίτσα με το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο, την οποία έτσι λίγο την εμπλουτίσαμε, βάλαμε και αυτά εδώ τα καγκελάκια και μου φέρνει και στα γενέθλιά μου τα αλεξανδρινά, κόλλησα στην αρχή, δεν θυμόμουν πώς τα λένε. Αλλά τώρα το ένα το αλεξανδρινό πρέπει να το βγάλω, θα το βάλω έξω στις σκάλες, θα το στολίσω στο κλιμακοστάσιο. Και γιατί πρέπει να αρχίσω να βάζω τα δώρα σιγά σιγά. Ήδη έχει μπει το πρώτο δωράκι κάτω από το δέντρο. Δεν μπορώ να σας πω όμως τι είναι για να σας δώσω ιδέες, γιατί είναι του κανάκι και βλέπει τα βίντεο μου, οπότε θα ξέρετε τι του πήρα. Του Αλέξανδρου του πήραμε μία κουζίνα ξύλινη για τα γενέθλιά του, λέω, και τα Χριστούγεννα του πήραμε μία φιγούρα Minions, που τα λατρεύει τα Minions. Και έτσι έχει γίνει αυτή η πάρα πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γωνίτσα. Έχω βάλει εδώ πέρα και το γραφείο μου και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Πρέπει κάπως να το υιοθετήσω το γραφείο εδώ, γιατί μου αρέσει, γιατί είναι ακριβώς μπροστά από το παράθυρο και χαζεύω έξω και βλέπω έξω. Και νομίζω πως το μοντάζ φέτος τα Χριστούγεννα στο vlog μας θα μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο σε αυτή τη γωνία. Και λέω, παιδιά, να κάνουμε το εξής. Αυτό που περιμένω όλη τη χρονιά, να ανοίξουμε τα κουτάκια. Τι είναι, αγάπη μου? Ναι, σου έπεσε η πιπίλα, ορίστε. Και λέω να ξεκινήσω με το ημερολόγιο της Νίξ. Εγώ συνεχίζω να τα ανοίγω με τον εξής τρόπο, έτσι, από το 1 μέχρι και το 24. Λοιπόν, οπότε, στην πρώτη μέρα του vlog μας, στο κουτάκι της Νίξ έχει αυτό εδώ πέρα το Butter Gloss. Και στο Look Fantastic το κουτί έχει αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό. Τι ωραία που αρχίσαμε. Τι ωραία που αρχίσαμε. Είπα να κάθομαι σε αυτήν εδώ πέρα τη γωνίτσα να την υιοθετήσω στο φετινό vlog μας. Άμα βλέπετε την κάμερα να κουνιέται, είναι που ο Αλέξανδρος είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και έχει σκορπίσει όλα τα μπισκότα παντού. Λοιπόν, για να έχουμε έτσι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα, και εγώ όταν... Εντάξει, Αλέξανδρε, όλα καλά? Ναι. Και εγώ όταν έχω το μοντάζ να βλέπω έτσι το... πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα, έτσι, και να μου φτιάχνει λίγο η διάθεση, γιατί φέτος η διάθεση μου θέλω να φτιάξει όσο πιο γρήγορα
Και πιο πολύ γίνεται. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι εγώ έχω ήδη ξεκινήσει και έχω αγοράσει κάποια δώρα. Από αρκετά νωρίς, φανταστείτε, έχω πολλά δώρα από πριν τις 15 Νοέμβρη. Το έκανα αυτό γιατί ρώτησα, στα μικρά το έκανα αυτό, ρώτησα τις αδερφές μου τι θέλουν τα μικρά για δώρα, οπότε να είμαστε σίγουροι σε περίπτωση αλλαγής και τέτοια. Γιατί, παιδιά, εγώ έχω ένα προαίσθημα ότι θα ξανακλειστούμε μέσα. Δεν ξέρω τι και πώς, δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω, νιώθω, ίσως έχω τον φόβο ότι μπορεί να κλειστούμε όπως πέρσι μέσα, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν ήδη κλεισμένοι μέσα. Και επειδή ειδικά για τα παιδιά ήθελα οπωσδήποτε να έχω να δώσω κάτι όταν θα έρθει η ώρα να συναντηθούμε για τις γιορτές, να τους δώσω τα δωράκια τους, θεώρησα πιο σωστό να έχω σίγουρα κάτι για τα παιδιά. Και αφού τελείωσα με όλα τα παιδάκια και με τη βαφτιστήρα μου και με το βαφτισιμιό μου και τα νύψια και τον Αλέξανδρο, μπράβο, προσεκτικά κατέβα, έτσι. Είσαι πονηρός. Προσεκτικά, μπράβο, μπράβο. Σεισμός στην κάμερα. Τι θες? Τι? Θα πεις γεια? Θα κάνεις γεια? Όχι? Αχ, θα σου σταλιώσω τα μάγουλα. Θα σταλιώσω τα μάγουλα, δεν θα σου αφήσω μάγουλα για μάγουλα. Έχουμε και την παρέα μας λοιπόν, οπότε παιδιά εγώ αυτό έκανα και επειδή έχω έτσι μια ανησυχία και ένα άγχος, ψώνισα. Και τώρα έχω αρχίσει, έχω τελειώσει και με τις αδερφές μου, με τη μαμά μου. Μου έχουν μείνει μόνο 2-3 άτομα ακόμα για να πάρω κάτι. Απλά δεν έχω αποφασίσει τι θα πάρω. Αυτό είναι το μόνο κακό. Στον Αλέξανδρο του πήραμε αυτά τα δύο που σας είπα και νομίζω πως θα ξετρελαθεί και με την κουζίνα αλλά και με τη φιγούρα από Minions. Όπου βλέπει τα Minions και ξετρελαίνεται, του αρέσουν πάρα πολύ. Σε αρέσουν τα Minions? Ε? Σεισμόπληκτο θα το ονομάσω το βίντεο αυτό. Το πρώτο vlog μας θα το ονομάσω σεισμόπληκτο, έτσι όπως τρέμει η κάμερα. Άσε τα ποδαράκια κάτω, μη μου κουνάς την κάμερα. Φτούξε ελευθερία για τη μαμά. Ο Αλέξανδρος, παιδιά, κοιμήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Φαινόταν, γιατί το πρωί τον ξύπνησα εγώ, έχει αναγκή από ύπνο τις τελευταίες ημέρες. Και επειδή έχω όλο το μεσημέρι μπροστά μου, ενώ συνήθως κάθομαι μαζί του μέχρι να τον πάρω ύπνος καλά, καμιά φορά πάω να σηκωθώ, με καταλαβαίνει και χαζεύω στο Netflix καμιά ταινία. Τώρα βλέπω τον πρίγκιπο των Χριστουγέννων, είναι 2. Είναι 3. Λέω 2 και δείχνω 3. Θεέ μου. Έργα. Βγήκε ένα το 16, νομίζω, ένα το 19 και ένα τώρα το 21. Τέλος πάντων, είπα να καθίσω να κάνω λίγο δουλίτσα, διότι το email μου έχει γεμίσει με πάρα πολλά μηνύματα και έβαλα το ζεστό μου το νεράκι στην αγαπημένη μου αυτή κούπα, την οποία πάντοτε θα τη δείχνω, με ρωτάτε από πού είναι. Είναι από την είχα πάρει από το Target στη Νέα Υόρκη όταν είχαμε πάει. Και ήρθε αυτή η πολυπόθητη ώρα, αυτή η πολυπόθητη στιγμή που επιτέλους θα ανοίξω το πρώτο μου yogi tea. Είναι ένα ημερολόγιο το οποίο το έχω πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και έχει μέσα τσαγάκια. Θα ανοίγω κάθε μέρα και από ένα τσάι. Θα ξεκινήσω από το νούμερο 1, το οποίο είναι εδώ, στο κέντρο. Έχει νομίζω μέχρι και το 24. Καλά δεν τα λέω? Ναι, μέχρι και το 24. Τι ήθελα να σας πω τώρα, κάτι ήθελα να σας πω. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι αυτό το yogi tea θα το βρείτε στα σούπερ μάρκετ ή ηλεκτρονικά. Εγώ προσωπικά το έχω πάρει από τον Θανόπουλο. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει yogi tea. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το concept, αντί να ανοίγω σοκολατάκια, να ανοίγω τσαγάκια, μιας και φέτος κάνω και τη διατροφή μου. Και κοιτάξτε, έχει και μήνυμα μέσα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Λοιπόν, είναι το yogi tea, το κλασικό. Καλύτερα να ξεκινήσουμε έτσι, με ένα κλασικό τσαγάκι. Να γνωριστώ με αυτή την εταιρεία. Και παίρνω το τσαγάκι μου. Πόσα λεπτά λέει ότι πρέπει να το αφήσω, γράφει? 7 λεπτάκια, ωραία. Παίρνω το τσαγάκι μου και κάθομαι στο γραφείο να κάνω λίγο δουλίτσα, γιατί τώρα ξεκινάει το καθημερινό μοντάζ και δεν θα είναι και πολύ εύκολο με τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει γίνει ένα ζυζάνι και μισό. Ξεκινάω, παιδιά, μου σχομυρίζει. Αχ, μου σχομυρίζει.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα 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 πολύ νόστιμο. Λοιπόν, έχω ανάψει αυτό το κεράκι, το οποίο μου έφερε μία φίλη μου δώρο για τη γενέθλιά μου, αλλά δεν ξέρω από πού είναι, γιατί μου το έφτιαξε εκείνη σε μια πολύ ωραία έτσι γιορτινή συσκευασία και μυρίζει μελομακάρονο. Και αυτό το κεράκι το κρατάω πως και πως γιατί θα κάνω μοντάζ, να το ανάβω γιατί όταν κάνω δουλειά στον υπολογιστή, έτσι να μπαίνω πιο πολύ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Αν μάθω πληροφορίες για το πού το πήρε, γιατί δεν ξέρω τώρα, ντρέπομαι και να τη ρωτήσω, μπορεί να μην θέλει να μου πει, θα σας πω. Πάντως σίγουρα θα βρείτε μου ψάξετε, στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά, μυρίζουν έτσι μπισκότου, μελομακάρονο κλπ. Λοιπόν, έχω καθίσει εδώ, έχω βάλει τη μουσικούλα μου και όσο απαντάω σε διάφορα μηνύματα, θυμήθηκα να σας πω ότι αύριο είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα για εμένα, παρόλο που έχω και οδοντίατρο, αλλά περιμένουμε να μας έρθει το στεγνοτήριό μας. Έχω μείνει χωρίς στεγνοτήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν πάρα πολλά χρόνια σας έλεγα ότι είχα στεγνοτήριο και με ρωτάγατε πολλές γι' αυτό. Πριν καν γνωρίσω τον Κανάκη, πριν πάρα πολλά χρόνια, αποφάσισα ότι θα πάρω στεγνοτήριο. Και είχαμε πάρει ένα στεγνοτήριο και το είχα μαζί με τη μαμά μου. Όμως έγινε πάρα πολύ γρήγορα η επιλογή. Δεν καθίσαμε να το ψάξουμε καθόλου και πήραμε ένα στεγνοτήριο το οποίο πέρα από ότι κατέστρεφε τα ρούχα, τα κατέστρεφε, έκαιγε ρεύμα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, πάρα πολύ. Τέλος πάντων, το χρησιμοποίησα για αρκετά χρόνια. Αλλά πιο πολύ με εκνεύρισε το ότι μου είχε καταστρέψει όλα τα τζιν μου. Όλα τα τζιν μου. Το άλμα στο στεγνοτήριο χάλασε. Δεν ξέρω να σας το είπα. Με τα πολλά χάλασε. Είχα σταματήσει κι εγώ να το χρησιμοποιώ, αλλά χάλασε κιόλας. Και θέλω να σας πω ότι από πέρσι το κοιτάμε έτσι πάρα πολύ έντονα. Και μετά από πολύ ψάξιμο αρκετά, βρήκαμε ένα στεγνοτήριο το οποίο από ό,τι λένε δεν καταστρέφει τα ρούχα και από ό,τι λένε η κατανάλωσή του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και το παραγγείλαμε και περιμένουμε να έρθει και το περιμένω σαν τρελή, γιατί διάβασα επίσης στα σχόλια κάτω πάρα πολλές γυναίκες και άντρες που γράψαν έτσι μια κριτική, μια αξιολόγηση, έλεγαν ότι πολλά από τα ρούχα δεν τα σιδερώνουν, δηλαδή δεν σιδερώνουν πετσέτες, δεν σιδερώνουν σεντόνια, δηλαδή το σίδερο τους έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί με το που τελειώνει, τώρα αυτό το στεγνοτήριο συνδέεται και με το κινητό και σε ενημερώνει το πότε τελειώνει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, θα τα μάθω σιγά σιγά τώρα που θα έρθει. Και γράφανε όλοι ότι με το που τελειώνει, αν τα διπλώσεις, πέρα του ότι βγαίνουν πάρα πολύ μαλακά, ότι είναι σαν σιδερωμένα. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα ήθελα να μου συμβεί, είναι κάτι πραγματικά το οποίο θα ήθελα πραγματικά να μειωθεί από τις δουλειές του σπιτιού που έχω να κάνω, γιατί ενώ μου αρέσει γενικότερα να καθαρίζω το σπίτι, να το περιποιούμε, το σιδέρωμα το συχαίνομαι. Δεν θέλω να το βλέπω. Οπότε όσες έχετε στεγνοτήριο χρόνια και ξέρετε σε 2-3 πράγματα, γράψτε μου από κάτω συμβουλές για τη χρήση, γι' αυτό το χωρίς σίδερο, γενικότερα. Ό,τι εμπειρία έχετε με τα στεγνοτήρια, γράψτε τι μου και θα περιμένω κι εγώ λίγες μέρες να το χρησιμοποιήσω και μετά θα σας προτείνω ποιο στεγνοτήριο είναι. Θέλω να δω πρώτα αν είναι καλό και μετά να σας το προτείνω. Μην σας πω τώρα πήραμε αυτό και κάποια που να ενδιαφέρεται να το πάρει και να βγει μια μπούρδα. Οπότε, ναι, αυτό. Γράψτε μου από κάτι, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο μπάνιο εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο για να κάνω τον καθαρισμό, να βγάλω το μακιγιάζ. Πάει έτσι, δεν είναι τίποτα. Και θέλω να σας πω ότι χρησιμοποίησα αυτό εδώ το προϊόν που βρήκα μέσα στο κουτάκι του Look Fantastic και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο καθαριστικό. Και εγώ αυτές τις ημέρες χρησιμοποιώ αυτό εδώ από Estée Lauder. Είναι ένα καθαριστικό το οποίο σας το δείχνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι μεγάλη του φαν, το αγαπώ αυτό το καθαριστικό πάρα πολύ. Και έχει δύο χρήσεις. Χρησιμοποιείται και σαν καθαριστικό, αλλά και σαν μάσκα. Είναι το Perfectly Clean, παιδιά. Είναι από τα καλύτερότερα προϊόντα καθαρισμού και τα μακιγιάζ που έχετε πραγματικά, που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα εκεί? Κλείσε την ντουλάπη. Και τώρα που είδα γκισού, θέλω να σας πω ότι έχω κάνει μια παραγγελία, γιατί μου τελειώνει το λάδι και επειδή είχε έκπτωση τώρα, πήρα το κατοστάρι και πήρα να δοκιμάσω και τη μάσκα, οπότε θα μου έρθει μέσα στο vlog μας. Θέλω να πιστεύω, γιατί αυτό έκανε να μου έρθει ένα μήνα. Ένα μήνα, τώρα από την Ολλανδία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ο χρόνος.
Λοιπόν, επειδή αδειάζει όλο το ντουλάπι, σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο έτσι κι αλλιώς, θα τα λέμε κάθε μέρα τώρα. Και θέλω πριν κλείσουμε να πάτε κάτω στα σχόλια για να μου γράψετε ποια ώρα σας βολεύει να ανεβαίνουν τα βίντεο του vlog μας. Εγώ κάθε χρόνο τα ανεβάζω πολύ πολύ πρωί για να τα βλέπετε πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω και φέτος, οπότε προτιμώ να μου πείτε εσείς τι σας βολεύει και οι περισσότερες κοπέλες ό,τι απαντήσουν αυτό θα κάνω. Οπότε κάτω στα σχόλια. Αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας!